γιατί πετάρα. Ο κύριος Χρυσόστομος Άσταλης, κύριε Χάσταλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραία η ομάδα σας. Δικαίως θεωρείτε φαβορή για την κατάκτηση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε το σημερινό δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Σήμερα δεν ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Η ομάδα μου δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε. Πέναντι μας ήταν ένας πολύ οργανωμένος αντίπαλος με πολύ σωστή αμυντική λειτουργία. Εμείς πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί πρέπει να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα στη συνέχεια. Θεωρείτε ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί φέτος στις λεπτομέρειες, σε κάποια τέτοια αποτελέσματα για όλες τις ομάδες, ειδικά αυτές που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό? Σίγουρα, ναι. Είναι από τα παιχνίδια που όποια ομάδα πιστεύει, χωρίς να θέλω φυσικά να υποτιμήσω, γιατί η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ, όπως την είδα σήμερα, ανταγωνιστική ομάδα. Αλλά είναι παιχνίδια που, αν θες να λες ότι πρωταγωνιστής, πρέπει να τα κερδίζεις. Η συνέχεια για την ομάδα σας? Υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Συνεχίζουμε να δουλέψουμε για να βελτιωθούμε. Είδατε ότι ο COVID κάπως περιόρισε τις δραστηριότητες των ομάδων μας. Θεωρείτε ότι ακόμα δεν έχουν μπει σε ένα αριθμό οι ποδοσφαιριστές στο σύνολο όλων των ομάδων? Εντάξει, σιγά σιγά θα έπρεπε να έχουμε μπει. Είναι ήδη μια έκτη αγωνιστική. Όπως και να έχει όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, επηρέασε αρκετά τους ποδοσφαιριστές. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη και σας έχουμε βολέψει. Είχα καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, εδώ με το συμπαίκτη σου, αγαπημένη. Ο αθλητισμός ενώνει. Ακριβώς. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Λοιπόν, είδα μια ΕΚΟ πάρα πολύ ψυχωμένη. Πάλεψε για το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι από τη στιγμή που θα έρθουμε στην ΚΟ, από τη στιγμή που θα μπούμε μέσα στο πλοίο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όντως ήταν δύσκολα. Ο Μάρκος κράτησε την ομάδα. Πάρα πολύ καλός εδώ και χρόνια. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Κατά διαστήματα προσπαθήσαμε να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο. Τα καταφέραμε. Αλλά εντάξει, η τελική προσπάθεια λίγο δεν μας ευνόησε. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει το παιχνίδι. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ΑΕΚΟ
με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Γιώργο, θεωρείστε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για ΑΕΚΟΣ θα μας τα πει ο Μάρκος. Θεωρείς ότι το αποτέλεσμα σήμερα ήταν έτσι αρνητικό για την ομάδα σου? Βάσει τη εικόνα του παιχνιδιού, έτσι. Με βάση την εικόνα, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Άμα δεν βάλεις γκολ, δεν κερδίζεις. Δεχτήκαμε και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο μας ευνηδίασε. Σίγουρα κάθε πόντος που χάνεται μετράει. Και η ΑΕΚΟΣ είναι μια έδρα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι δεν θα περάσουν πολλά άτομα ακόμα από εδώ. Μάρκο, εδώ συμπαίκτη σου, είπε καλά λόγια για την ομάδα. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και διαπροσωπικές σχέσεις. Πόσα χρόνια είστε μαζί, έτσι? Είμαστε πάνω από 7-8 χρόνια γνωριζόμαστε και είμαστε φίλοι. Φίλοι πάνω απ' όλα. Εχθροί στο γήπεδο. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που πάει για πρωταθλητισμό. Εμείς προσπαθούμε από την αρχή να σωθούμε και να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι θετικό για την συνέχεια, όπως δύσκολη συνέχεια της ΑΕΚΟ, έτσι. Έχουμε πολύ δύσκολη συνέχεια. Ήταν ένας πολύτιμος βαθμός για μας, μια ομάδα που, σας το ξαναείπα, θα πρωταγωνιστεί. Ήσουνα και στη φάση ενός τραυματισμού, ευτυχώς εξελίχθηκε σε ήπιο τραυματισμό. Πώς αισθάνθηκες και εσύ εκείνη τη στιγμή όταν είδες όλο αυτό το σκηνικό με τον συμπαίκτη τραυματισμένο, βέβαια πάνω στη φάση? Δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Βγήκε ο άλλος μόνος του και πέρα το έβαλε, λέω εντάξει. Με το που γύρισα πίσω είδα τον Αντώνη τον Μαθαίο να σπαριάζει κάτω και εκεί τρόμαξα, μου κόπηκαν τα πόδια. Ήταν μια άτυχη στιγμή για μας, ευτυχώς όλα πήγαμε με μια χαρά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και σας εύχομαι η φιλία σας να κρατήσει ακόμα περισσότερα χρόνια και να είστε πάντα υγιείς και να σας χαμαρούμε και τους δύο γιατί είστε λεβέντες μέσα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ευχαριστούμε. Κύριε Κουντελίτσα, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και με λίγη προσοχή. Και μπορούσαμε να έχουμε και 3 βαθμούς σήμερα, αλλά απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Πώς το είδατε το σημερινό πολύ δύσκολο παιχνίδι? Πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια από τις ομάδες που θα είναι μέσα στην πρώτη τριάδα, πιστεύω. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε ένα μεστό, κάναμε ένα ουσιαστικό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματά μας. Το αποτέλεσμα θεωρώ βάσει τη απόδοση των δύο ομάδων ότι είναι δίκαιο. Θα μπορούσαμε να είχαμε κλέψει και την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, μια τρομερή ευκαιρία που χάνουμε στο 85, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι η αντίδραση των παιχτών μου ήταν πάρα πολύ καλή μετά την βαριά ήττα που κάναμε στον Κλεάνθη και γι' αυτό είμαι χαρούμενος και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την αντίδραση που βγάλαν. Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι ευνοϊκότερη, θετικότερη? Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι δύσκολη. Έχουμε πει με τα παιδιά ότι εδώ όλα τα παιχνίδια δύσκολα θα κερδίζουμε, δύσκολα θα κοιτάξουμε να χάνουμε. Σήμερα έγινε ένα βήμα, πήραμε ένα βαθμό, κάθε βαθμός είναι ευπρόσδεκτος και θεωρώ ότι στη συνέχεια θα είμαστε καλύτεροι. Θα με επιτρέψετε να πάω λίγες μέρες πίσω στο συμβάν αυτό με τον Αντώνη τον Μαθαίο, ήσασταν ένας από τους πρώτους που τρέξατε και παρήχατε πρώτες βοήθειες. Γνωρίζω ότι έχετε και πιστοποιημένη τη δυνατότητα αυτή, όχι μόνο σαν προπονητής, αλλά να παρέχετε και πρώτες βοήθειες. Είναι σημαντικό ο coach να γνωρίζουν άπαντες τέτοιες πρώτες βοήθειες? Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, όχι μόνο του αθλητισμού, γενικά. Πρέπει. Ναι, είναι προαπαιτούμενο πλέον για τους προπονητές να ξέρουν πρώτες βοήθειες. Εγώ δεν το έχω κάνει γι' αυτό. Παρακολουθώ τα σεμινάρια εδώ και πολλά χρόνια. Συμβαίνουν αρκετά και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα σε όσες περιπτώσεις αντιδράσαμε σωστά. Δόξα τω Θεώ το παιδί είναι καλά. Δεν κάναμε τίποτα λιγότερο από αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Μανώλης Παπαδημήτρης, πρόεδρος της ομάδας που δεχτήκαμε σήμερα στο νησί μας. Πρόεδρε, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε φέτος τα πράγματα μετά από 2 χρόνια πολύ δύσκολα και για εσάς ως πρόεδρος αλλά και για όλες τις ομάδες γενικά. Βλέπω ότι μας έλειψε το ποδόσφαιρο, το πραγματικό ποδόσφαιρο, να έχουμε όρεξη, γιατί 2 χρόνια απογής από τα γήπεδα ήταν για όλους μας πρωτόγνωρο αυτό που ζήσαμε. Τώρα βλέπω όλες τις ομάδες ότι υπάρχει όρεξη. Είναι κάτι που μας έλειπε πολλά χρόνια
το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στα γήπεδα. Ήταν σημαντικό, είναι σημαντικότερα που μπήκαμε στα γήπεδα και παίζουμε μπάλα για όλους μας. Ο αθλητισμός είναι κάτι που στη ζωή μας μας κάνει να ζούμε καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι καλό αυτό που γίνεται. Έρχεται ο κόσμος στα γήπεδα, έρχεται να δει την ομάδα που υποστηρίζει. Ο κάθε φιλάθλος έχει δικαίωμα να βλέπει την ομάδα του και αυτό που γίνεται τώρα που έρχονται οι φιλάθλοι στα γήπεδα είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω να μην κλείσουμε πλέον, να συνεχίσουμε έτσι και όλα θα γίνουν. Επειδή είστε μιας ποδοσφαιρικής ομάδας όπως και οι συνάδελφοί σας πρόεδροι σε άλλες ομάδες, ειδικά στην κατηγορία στο Α τοπικό δωδεκανήσου, θεωρείτε ότι αυτή η παύση, η υποχρεωτική παύση που είχαμε λόγω του κορονοϊού επηρέασε και την οικονομική κατάσταση όχι μόνο της δικής της ομάδας αλλά όλων, η έλλειψη εισιτηρίων, χορηγών και τα σχετικά? Θεωρώ ότι έπαιξε με σημαντικό ρόλο όλη αυτή η παύση, γιατί οι χορηγοί, οι δουλειές τους δεν ήταν όπως ήταν πριν. Ήταν δύσκολο για τις ομάδες και θεωρώ ότι όλες οι ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή που όλες οι διοικήσεις που εκπροσωπούν μια ομάδα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν, γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο όταν βλέπουμε, ερχόμαστε στο γήπεδο και βλέπουμε ότι παίζουμε μπάλα, έχει και άλλα πράγματα. Σωστά. Έτσι έχει οργάνωση, έχει ρουχισμό, έχει οι ποδοσφαιριστές μπρα, αισθάνονται σαν το σπίτι τους, να έχεις αποδυτήρια καλά, να είναι καθαρά. Πίσω από την ομάδα υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να, για να αισθάνεται ασφαλής ο αθλητής, πρέπει να τις απαρέχεις όλα αυτά και φυσικά τώρα με τον COVID είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να παίρνουν προφυλάξεις. Είναι σημαντικό και είναι και δύσκολο αυτή τη στιγμή οι ομάδες στο εραστηριακό ποδόσφαιρο να μπορούν να τα απεξέλθουν με αυτές τις συνθήκες όλες που επικρατούν. Γιατί όταν δεν έχεις οικονομική βοήθεια για να μπορείς να κρατήσεις ένα σωματείο και μια ομάδα είναι δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι αν όλοι μας που ασχολούμαστε στις ομάδες και όλοι αυτοί που είναι σε ένα χωριό ή σε ένα νησί μπορούμε έστω από λίγο να προσφέρουμε στις ομάδες, είναι σημαντικό για μια ομάδα. Θεωρώ ότι αν όλοι βοηθήσουμε από λίγο δεν έχουν πρόβλημα ομάδες, θα συνεχίσουν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν, γιατί μια ομάδα για να ξεκινήσει πρέπει να ξεκινήσει από το εργαστικό ποδόσφαιρο. Άρα αυτές οι ομάδες πρέπει να στηριχτούν για να πάμε μπροστά. Και τώρα το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο και στην καραντίνα το ζήσαμε. Χωρίς αθλητισμό, αυτό μας κράτησε ο αθλητισμός και η υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρόεδρε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και ό,τι επιθυμείτε σαν πρόεδρος για την ομάδα σας και για την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πολύ και πιστεύω να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε να είμαστε ξανά στα γήπεδα όπως ήμασταν παλιά. Το καπέλο πήγαινε λίγο.